Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον Σαχαρόδη Διαβήτη, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διαβητικών Νομού Εύρου και στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε βασικά ζητήματα υγείας, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση. Έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο σε μια τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία που θα κάνουν οι γιατροί μας εδώ στο εντευτήριό μας. Και περιμένουμε να έρθουν να ακούσουν και να μάθουν. Γιατί δυστυχώς έχουμε άγνοια για το διαβήτη και πολύ μάλλον για τον παιδικό διαβήτη που δεν ξέρουμε καθόλου, οι περισσότεροι. Δεν είχαμε ευτυχώς την τύχη να έχουμε τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια. Στην όμορφη αυτή εκδήλωση συζητήσαμε τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή τι πρέπει να προσέχουμε στο φαγητό, πόσες ώρες πρέπει να περπατάμε, να ασκούμαστε, αν έχουμε διαβήτη, πώς πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακά μας, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις, τι θα πρέπει να προσέχουμε γενικά με την αγωγή, να ενημερωνόμαστε από τον γιατρό για τα φάρμακα τα καινούρια. Επίσης, αναλύσαμε λίγο τις διαφορές που έχει ο διαβήτης τύπου 1 με το διαβήτη τύπου 2 και φυσικά δώσαμε έμφαση στο ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν προσέχει το ζάχαρό του, είναι αρρύθμιστος, τι μπορεί να εμφανίσει στο μέλλον. Θα έχει προβλήματα στα μάτια, στους νεφρούς, στο σηκώτη, στα πόδια κτλ. Κάθε πότε πρέπει να κάνει εξετάσεις. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρξαν ερωτήσεις-απαντήσεις και γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ θερμό και αυτό μας έκανε αισιόδοξους, γιατί φάνηκε ότι η τοπική κοινωνία δείχνει ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη προθυμία να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις και στο μέλλον. Ομιλητές ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Εύρου Κατερίνα Μαυρομάτη και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Πετρίδης, ενώ η είσοδος ήταν ελεύθερη για όλους. Ζώντας με το διαβήτη περίπου 30 χρόνια, 29. Στην αρχή ξεκινώντας όλα φαίνονται δύσκολα, αλλά επειδή ηλικιακά είσαι πιο μικρός τα αντιμετωπίζεις πιο εύκολα. Πάντα νοιάζονται άλλοι για σένα και όχι εσύ, οπότε έχεις λίγο περισσότερο το κεφάλι σου ήσυχο. Σιγά σιγά όταν αρχίζεις και παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και το ηλικιακό φορτίο αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο, προστίθονται άλλες υποχρεώσεις και προστίθονται και άλλα θέματα υγείας. Ο διαβήτης από πολύ καλός φίλος αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται, δεν σου φαίνεται και τόσο φιλικός. Αν όμως όλοι πάρουμε το κομμάτι του διαβήτη στα χέρια μας, είτε την πρόληψη, αυτή που έχουμε, αυτή που είμαστε σε στάδιο προ-διαβήτη, αυτή που έχουμε ένα θεματάκι όπως είναι πίεση, παχυσαρκία ή κάτι άλλο, το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά, τότε νομίζω ότι η υπόλοιπη ζωή μόνο αισιόδοξη μπορεί να φαίνεται και μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η έκβαση αυτής ζώντας με πολύ πολύ λιγότερες επιπλοκές. Θα ήθελα, φεύγοντας από αυτή την εκδήλωση, να ξέρετε ότι ο διαβήτης αγγίζει και τις μικρές ηλικίες και ότι δεν σημαίνει ότι αυτός μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο παιδάκι που είχε η μαμά του, ο μπαμπάς του, η γιαγιά του. Μπορεί να εμφανιστεί και σε ένα παιδάκι που δεν έχει κανένα στην οικογένεια. Και σε μένα δεν είχε κανένας και στην Κατερίνα δεν είχε κανένας, ούτε στην Νίκη είχε. Και συνήθως εμφανίζεται τέτοιους μήνες. Μετά από κάποια μικρή ίωση, μετά από κάποια γρυπούλα κτλ., ξαφνικά ο οργανισμός βλέπει τα κύτταρα του ιού σαν ξένα, γίνονται κάποιες μεταλλάξεις και αρχίζει να σκοτώνει τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την ιστολίνη, αντιμετωπίζοντάς τα σαν εχθρικά κύτταρα. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα παιδάκι να έχει πολυδιψία, πολυουρία. Δηλαδή, σε κάθε διάλειμμα να θέλει να βγει έξω να πιει πάρα πολύ νερό, να συνέχεια να πηγαίνει για να κατουρίσει και φυσικά να έχει όρεξη για να τρώει περισσότερο και ταυτόχρονα να χάνει βάρος. Και μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να χάσει και 4 και 5 κιλά βάρος.